Τι είναι αυτή η τετράφη, είναι παραλληλόγραμμη. Άντε, καινούργια μπαταρία. Είδε, πάλι πλήρωσα για πάρτι σου. Για πάρτι σου πλήρωσα, για πάρτι σου. Εγώ δεν είδα καμία χρηματική σου. Δεν λέω εσένα, για το ευσύ μιλά. Πλήρωσα για πάρτι σου, για να βάλω αντλία. Ούτε ήξερα ότι έχει δύο όπιστε το ISO 2000. Φαντάζομαι ότι δεν ήξερα να κάνω ότι έχει δύο όπιστε το ISO 2000. Τώρα που λαμπάκι. Θα σου περνάω. Α, καλό, καλό. Τώρα που πάμε από προτάσεις να το δείξω. Πετυχημένο, καλό, καλό, καλό. Αρντουίνο, θα δουλέψει. Να ανάψει, εδώ είναι. Για τιμή. Αυτό δεν είναι, απλώς το βάλα. Ναι. Κατευθείαν στο φυσάκι μας. Α, εντάξει, κατάλαβα. Σε. Ναι, ωραίο. Το δεύτερο θα κόψουμε εδώ. Ναι. Το άλλο θα κόψουμε εδώ. Θα το κολλήσουμε καλά, ναι. Θα δηλήξουμε καλά, να φέρουμε. Εντάξει. Το ένα όμως θα είναι υγιής. Εντάξει. Θα αναρωτηθείτε πως βρέθηκα στο Μίκρα. Τέλος πάντων, βρέθηκα. Προχωράω λίγο να τελειώσω αυτό που έσασα για το πως ανεβάζουμε βενζίνη. Ψεκάζουμε περισσότερη βενζίνη σε ένα αμάξι. Να στο πω να τελειώνουμε για να δούμε τώρα που θα μπει η αντλία μέσα και να μειώσω το μείγμα για να μπορέσω να πάρει το αμάξι. Τρεις τρόποι. Ανεβάζοντας αντλία μεγαλύτερη στο αμάξι, στην ίδια πίεση που κρατάει ο ρυθμιστής πίεσης, με το μαμά δηλαδή ρυθμιστή και τα μαμά μπέκ, ψεκάζεις περισσότερη βενζίνη. Γιατί μεταφέρει, παρόλο που είναι η ίδια πίεση 3 μπάρι βενζίνη, αλλά έχει περισσότερη ροή, παροχή η αντλία. Δηλαδή στέλνει περισσότερα λίτρα στην ίδια πίεση. Άμα δείτε, έχουν γράφημα κάθε αντλία, θα σας βάλω φωτογραφίες να δείτε, και λέει ότι στα 3 μπαρ π.χ. η δικιά μου στέλνει 100 λίτρα. Η δικιά μου στέλνει 200, αυτή στέλνει 350, αυτή στέλνει 520 η δικιά μου, στα 3 μπαρ. Και όσο ανεβαίνουν τα μπαρ, πέφτει το πόσο αναλογικά ψεκάζει, γιατί ζορίζεται περισσότερο αντλία. Αλλά τα μπαρ με το πόσα λίτρα βενζίνης περνάς το λεπτό δεν έχουν σχέση, είναι σαν το τούρμπο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Σε ένα τούρμπο λέει ο άλλος, δουλεύω ένα μπαρ. Αν εσύ δουλεύεις 1,5 μπαρ, με περνάς. Δεν είναι έτσι. Αν δουλεύεις εσύ ένα μπαρ με GT28, με τέτοια τουρμπινίτσα, και ο άλλος δουλεύει ένα μπαρ με τέτοια τουρμπίνα GT45, αυτός που δουλεύει ένα με τη μεγάλη και εσύ που δουλεύεις 1,5 με τη μικρή, θα σου περάσει το ένα με την τεράστια. Γιατί στο ένα μπαρ η πίεση είναι η πίεση στα τυχώματα. Αυτό είναι η πίεση. Η πίεση της βενζίνης ή του αέρα, γιατί και ο αέρας θεωρείται υγρό, να ξέρετε, στη φυσική. Οπότε η πίεση του αέρα, της βενζίνης, του νερού, στα τυχώματα, αυτό είναι τα μπαρ. Είναι η πίεση. Το πόσο αέρας και βενζίνη περνάει όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι τα CFM στον αέρα. Και τα λίτρα per minute στη βενζίνη. Στα μαθηματικά και στη φυσική είναι άλλα πράγματα αυτά. Οπότε το 1 μπαρ ή 1,5 μπαρ δεν λέει κάτι. Το 1,5 μπαρ αμάξι δεν είναι σίγουρο ότι είναι πιο γρήγορο από το 1 μπαρ. Γιατί μπορεί ο άλλος να πεσακάζει να έχει πίεση 1 μπαρ, αλλά να έχει τουρμπίνα που έχει παροχή για 800 άλογα. Που στο 1 μπαρ θα του βγάζει 600 άλογα αέρα μέσα του βάζει. Καταλάβατε. Ενώ η μικρούλα μπορεί να δουλεύει 1,5 μπαρ, αλλά η παροχή της είναι για 300 άλογα. Καταλάβατε, τυχαία τα νούμερα. Οπότε αυτό είναι. Αλλάζουμε αντλία, παίρνουμε έξτρα βενζίνη. Αν ανεβάσουμε την πίεση στο ρυθμιστή, βάλουμε aftermarket ρυθμιστή που ρυθμίζεται και ανεβάσουμε τα 3 μπαρ στα 4, πάλι θα πάρουμε περισσότερη βενζίνη. Είναι και αυτός ένας τρόπος να ανεβάσει τη βενζίνη σε ένα μάξι. Και τέλος, τα μπέκ, αν βάλουμε μεγαλύτερα μπέκ, δηλαδή έχουν μεγαλύτερη διάμετρο μπροστά στην τρύπα που ψεκάζουν, και εκείνο δίνει περισσότερη βενζίνη. Από 500 cc πάμε στα 1000. Γιατί ανοίγει μεγαλύτερη τρύπα. Οπότε όλα αυτά δίνουν βενζίνη. Μπορείς να κάνεις όλα μαζί για να πάρεις βενζίνη στο αμάξι σου περισσότερη. Μπορείς να κάνεις ένα από τα τρία ή δύο από τα τρία. Εγώ συνήθως ξεκινάω με την αντλία, βάζω τη μεγαλύτερη αντλία που μπορώ να βάλω και συνήθως αυτό με δίνει άπειρη βενζίνη. Με δίνει 30-40% περισσότερη βενζίνη από τη μαμά. Οπότε έχω να παίξω. Δεν χρειάζεται να αλλάξω ούτε μπέκ, ούτε ρυθμιστή, ούτε να πειράξω το υπόλοιπο σύστημα. Το δεύτερο που κάνω είναι να βάλω ρυθμιστή, να ανεβάσω λίγο την πίεση. Ειδικά στα παλιά αμάξια με τα παλιά μπέκ βοηθάει, γιατί ανεβάζω την πίεση σε παλιά μπέκ, ψεκάζουν καλύτερα, έχουν μεγαλύτερη πίεση και όταν ανοίγουν κάνουν πιο καλό μίστ. Κάνουν ομίχλη το καύσιμο. Γιατί τα μοντέρνα μπέκ το κάνουν αυτό έτσι κι αλλιώς. Τα παλιά μπέκ του 90, του 80 που χρησιμοποιούμε, απλά έχουν τρύπα και ανοίγει και φτύνουν. Αν βάλεις πίεση μεγαλύτερη με το ρυθμιστή, ψεκάζουν καλύτερα. Και αυτό είναι θετικό. Το δεύτερο πράγμα που αλλάζω είναι ρυθμιστής. Βάζω ρυθμιστή ρυθμιζόμενο. Και τελευταίο που βάζουν τα μπέκ, που συνήθως δεν χρειάζεται κιόλας, δεν φτάνω σε αυτό το σημείο. Έχω βάλει τόση βενζίνη από την αντλία και από το ρυθμιστή που
και κρατάω το μαμά μπέκ. Και αυτό σε γλιτώνει πολλά πράγματα στο ότι δεν αλλάζει μπέκ, δεν αλλάζει τα παλιά μάξια. Ειδικά πρέπει να αλλάξει την καλωδίωση, να βάλει αντιστάσει, γιατί άλλα είναι ομ, μαλακίες και αυτά τέλος πάντων έχουν διάφορα τέτοια. Απλά πράγματα. Αλλά με μια τεράστια αντλία πίσω, στα παλιά μάξια αυτά, τελείωσε. Έχει 30-40% περισσότερη βενζίνη. Μπορεί να πα στο Θεό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτά, σα εξήγησα τώρα τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ήρθαμε εδώ πέρα. Τρακατέλη! Αυτό έχει πρόβλημα με την μπαταρία, θα μου αλλάξει την μπαταρία. Πιο μέσα. Πιο μέσα. Να το βάλω πιο μέσα. Μπορείς να δοκιμάσεις λίγο με το μηχάνημά σου αν είναι καλή μπαταρία. Δείξε τι γίνεται. Φορτίζει, δουλεύει. Αν το αφήσει μια μισή μέρα, ξεφορτίζει. Μήπως έχει διαρροή και τραβάει ρεύμα. Να μας δείξεις και το εργαλείο σου. Κουμπάρε, τι έγινε. Έτοιμη. Βάλτε να. Βάλτε μου, μ' αρέσει. Μπούμε. Κάτσε να κόψει και στο πρόγραμμα 2 λεπτά με τέτοιο μείγμα γιατί θα γίνει 30% πιο πλούσιο, θα πνιγούν όλα. Δεν έχεις να πάρει. Σούπερ να βάλεις τον εκείνο από τον άλλο, πρέπει. Μετά θα γίνει αυτό. Δουλεύει στο μαμά τώρα που δεν δουλεύει τίποτα. Στου Μίτσου το σούπερ. Να του... να πάρει τώρα. Ναι, όχι ότι ο άλλο, γιατί ο άλλο που ξέρει τι μπορεί να κάνει. Ούτε ξέρουμε τι είναι ο άλλο. Θα δω τι είναι. Πάνω το μοντέρ αυτό που φορούσε είναι από τον μπλε. Τώρα έβαλε τέτοιο εσύ και ανέβασε παροχή αντλία. Τι είναι αυτό, θα μα πει. Τι τα κάλαντα. Τι κάνουμε δηλαδή εμείς τώρα εδώ, αρμέ, έχουμε αγελάδες. Ξέρει, η μάστορα είναι. Έχει τυχείο. Έχουν τυχείο. Σκοζάνει κοντά το κάνουν και γιορτή. 50 μπέρ που έπρεπε να έχει μπαταρία. Ωραία, άλλαξε μπαταρία. Πάλι θα μας βάλεις έξοδα ρε δώρα. Μας έχεις για... Ναι, αυτό σου γίνω καλά. Αυτή η γύρωση έχει διαλυθεί. Η γύρωση τι φάση αυτή. Δεν ξέρω, φάνηκε καμιά. Πάει στο μοτέρ. Αυτό είναι hardcore πράγμα. Κατευθεία εδώ. Ναι. Εντάξει. Εδώ βγήκε κατευθεία. Τι γελάς ρε μαλάκα. Αυτό κολλήθηκε. Βλέπεις. Αχ, Θεέ μου. Ωραία, τέλεια. Θερμοκολλητικό και τελείωσε. Άντε να δούμε θα γίνει πιστά. Αυτή δεν έχει καν μπαταρία. Παίζει, ναι. Αυτή έχει γίνει πια τραπεζάκι. Όταν κρατάς τέτοια επιστημονικά εργαλεία, μαλάς το Star Trek είσαι. 59, με αυτήν θέλω, αυτήν θα πάρει. Φίλε, θα πάρει φωτιά. Πάρει φωτιά ο Πειραιάς. Τι την έχουμε εδώ αυτήν. Τραπεζάκι είναι, ρε. Για να κουμπάει πάνω το χέρι, να είναι σταθερό, τα κολλάει. Και πού να βρω τέτοια μπαταρία, χαμηλό. Τι θα πει χαμηλή και ψηλή. Στενή. Μαλάκα, αφού κάθε φορά έτσι κάνεις, βγάζεις από άλλα μάξια. Διάλεξε, να και βγάλε. Έχω το booster, έχω τέτοιο βέβαια σαν πειρά, μου στείλαν δώρο. Απλά τα κάνω και αυτή παρουσίαση γάμο τη. Booster μου στείλαν. Βγήκε κατευθείαν. Θερμο heat strings. Λάστιχο κάτω εδώ για να μην κάνει τρέμουλα. Made in Greece, φίλε. Made in Greece το λάστιχο. Εδώ βέβαια. Ωραίο. Ναι, τάρα, και εγώ τι πάντα με τα ράπτσια. Αφού δεν λιώνει ποτέ, τάρα με στη μεζίνη. Μια χαρά. Άντε να δούμε τώρα. Ελπίζω να είναι εντάξει. Εδώ είμαστε. Εντακάθαρα, όμορφα και ωραία φιλαράκια. Ωραία πράγματα. Ένα κοντρόλ. Έβαλα λίγο αντισκοριακό στη ρόδα μου. Τι εννοείς έβαλες αντισκοριακό στη ρόδα σου? Αντισκοριακό, είναι για το σκόρο. Για το σκόρο? Έτσι λέει. Γιατί έβαλες τα χειμερινά μέσα και φοβάσαι να μην... Εγώ το έβαλα. Αντισκοριακό είναι για τη σκουριά. Αντισκοριακό λέει. Αντισκοριακό, το ου δεν υπάρχει το... Είναι. Αντισκοριακό έβαλα για το σκόρο λέει. Στη ρόδα. Να σου πω κάτι και να είναι. Κατασκευή του να δούμε, αφού είσαι λίγο μέσα. Έχει τέτοιο εκεί. Δεν έχει τίποτα. Έχει ρε. Αυτό το σημείο εκεί που βλέπεις είναι για να μπει μέσα αυτό. Άμα, έτσι πρέπει να τη βάλεις πλάγια όπως το. Έτσι. Ναι. Να το πάρω έτσι. Όχι, μην βάζει αντισκοριακό. Είναι αντισκοριακό. Το γράφει. Η σκοριά ή ο σκόρος. Είναι αντισκοριακό. Αντισκοριακό γράφει. Τα μόδια εντάξει είναι, το φύση είναι εντάξει, όλα εντάξει. Θα φανεί ρε μαλάκα, μην αγχώνεις, θα τραχθεί το πολύ πολύ σιγά. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν πειράζει, έπεσε. Τι κάνεις ρε. Βάζω δυσκολία. Γιατί βάζεις, δεν έχω σκόρο εγώ. Πάνω στο μάξι που έχει σκόρο. Ρε Γιάννη, μας την είπε τώρα αλήθεια. Αντισκουριακό δεν είναι για τη σκουριά. Αντισκοριακό γράφει με όμικρον αυτό και λέει για το σκόρο. Είναι για το σκόρο. Αντισκοριακό είναι κανονικά. Αντισκόρια. Αντισκοριακό. Δεν είναι σκουριά. Σκοριακό λέγεται όμως. Σκοριακό λέγεται, το ψάξω. Άρα μαλάκα είναι. Για το σκόρο. Είναι για το σκόρο. Έβαλα λέει στη ρόδα γιατί είχα σκόρο. Αντισκοριακό.
Πάτω και την πλάπα. Ψέκαστα όλα με αυτό εδώ να δεις. Θα πεθάνουν όλα. Κάτσε να βγάλω μια φώτο γιατί είναι γκάβλα. Τι είναι αυτό, ρε. Σπρέι σιλικόνης. Τι να το κάνω. Θα σου βάλουμε λίγο στήθος. Φύγε, ρε. Φύγε. Ας μας δουλέψουμε εδώ πέρα. Θες να βάλω και στήθος. Έχω στήθος. Σήμερα έχω πολλά στήθη κιόλας. Λοιπόν. Έχει συννεφιά και έχει... Όχι, τσέσνα. Δείτε. Μονοκινητήριο. Για πάνετε στο δίκτυο τυχνή. Το δίκτυο. Μπαταρία να συνδέσω. Να βάλω κιόλας. Πόσο ήτανε. Εγώ δίκτυο. Και πρόσα. Θα βάλω. Κάτσε. Θα βάλω το τέτοιο το σουιχτήρα. Ναι. Βάλε γιατί θα οπλήσει τώρα μόλις γυρίσω. Καθίστε να κόψω και καύσιμο. Να σας δείξω τώρα πώς θα κόψω καύσιμο εδώ. Δείχνει ο δείκτης. Πού είναι, εκεί ήτανε, πού είναι, ε? Ναι, εκεί ήταν. Πού είναι η βενζίνη, α. Άτι ρε, εκεί ήταν, ακριβώς εκεί ήταν. Ε, μπρος θα πάρει. Θα πνιγεί αν το βάλω τώρα, πρέπει να κόψω βενζίνη. Να δούμε αν δουλεύει, ρε. Ναι, θα δούμε. Όπλησε, πώς την άκουσες. Ναι. Δουλεύει, ναι. Τώρα να μην σβρώχνει. Ναι, ναι, εντάξει, κάτσε. Ναι. Ακούστε πίσω, δεν ξέρω αν ακούγεται. Κάτσε. Γίνα λίγο το κλειδί, μην το βάλεις μόνο ρεύμα για να το δείξω πώς καταλαβαίνουμε αν δουλεύει η αντλία. Ακούστε τώρα εδώ. Την ακούτε, ρουφάει κατευθείαν, εντάξει, εντάξει. Περίμε τώρα να βγάλω λίγο το καύσιμο. Λογικά θα πνιγεί τώρα. Θα είναι και πολύ πλούσιο. Αν δεν πνιγεί... Τώρα βρήκα να χαλάσει ο σένσορας. Φανταστείτε πόση άκαυτη πήγε πάνω. Τώρα επειδή ανέβασε τροφές, αυτό... Όχι, τώρα είναι κρύο γι' αυτό, εντάξει. Άλλο λέω τώρα, ότι τώρα δουλεύει, αλλά θα μου βγάλει πολύ πλούσιο. Ήδη ο σένσορας πρέπει να πνίγηκε από τη βενζίνη. Θα δούμε τώρα μόλις πέσει. Δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει, ε. Ναι. Κλείστε τώρα, λοιπόν. Μύρισε και... Βενζίνη, καυσαέριο μύρισε. Ντουμάνια. Τι μαλακές. Δείτε το LED, πόσο πιο πολύ. Πάνε πάντα λίγο τα φρένα. Δείτε πόσο πιο δυνατό είναι το LED. Αλλά στο μέσα στο πάτημα τι κάνει. Άστο. Δεν ξέρω, πάτα. Βα, άστο. Δεν το βλέπω να δυναμώνει. Οπότε κάτι άλλο θέλω. Τώρα. Ότι παρόλο που βάλαμε μεγαλύτερη αντλία, δεν το βλέπω να έχει να θέλει στέγνομα. Ενώ στο FD, ας πούμε, δεν είχα βάλει μεγαλύτερη αντλία, ειδικά οι 5-20 που έχω βάλει θα έπρεπε να θα μάξει να πνίγεται. Βέβαια έχει two-step αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή στέλνει κάποια volt στο... μέχρι κάποιες στροφές και μετά όταν χρειαστεί στέλνει περισσότερη. Πρέπει να το βγάλω μια βόλτα τώρα να δω τι θα γίνει. Γιατί μου φαίνεται περίεργο ότι στο ρελάντι είναι ok τώρα. Πρέπει να το βγάλω να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, παραξενεύομαι γιατί το αμάξι δουλεύει όπως πριν ενώ έχω βάλει τεράστια αντλία. Θα έπρεπε. Ξέρω ότι πέφτει ο δείκτης της βενζίνης. Θα έπρεπε να είναι πλούσιο. Θα πατήσω λίγο τώρα να δω. Παιδιά, μόλις πέρασα τις 3.000, πήγε 10 και πνίγηκε το αμάξι. Το ένιωσα. Άρα τουλάχιστον αυτή δουλεύει σωστά. Γιατί με την άλυνα, για κάποιο λόγο, πρέπει να το στεγνώσω τώρα ψηλά αυτό. Για κάποιο λόγο με την άλυνα μετά τις 3 στέγνωνε. Το αμάξι τώρα στο ρελαντί δεν πνίγηκε γιατί έχει two step
το μοτέρ αυτό το σύστημα του. Δηλαδή στέλνει 9 volt μέχρι τις 3000 και μετά γυρνάει σε 12 volt να δώσει full δύναμη στην αντλία. Και αυτό το κάνει για να μην ζεσταίνει την αντλία και μην τη ζορίζει. Το ίδιο σύστημα έχει το FC, το ίδιο σύστημα έχουν όλα τα Ιαπωνέζικα, το 90 και το 80 και το MK3 και το MK4 νομίζω. Έχουν 2 volt στέλνουν, το χαμηλό με ένα ρελέ γίνεται αυτό και το μεγάλο. Θα πατήσω τώρα να δούμε. Πάλι μόλις πάει στις 3 θα πνιγεί το αμάξι και θα πρέπει να ρυθμίσω. Το βολικό είναι ότι δεν χρειάζεται να ρυθμίσω ρελαντί και μαλακίες, όλα είναι καλά. Απλά πρέπει να ρυθμίσω μόνο στο full gas ψηλά. Με την άλλη, να θυμαστείτε, πηγαίνει 13,5 το μείγμα. Τώρα... παρπαρίζει, πνίγεται από τη βενζίνη, πρέπει να στεγνώσω. Ωραία, άρα να πάω να μειώσω 4, 5, 6, 7. Εκεί πρέπει να μειώσω. Να το κάνουμε επιτόπου τώρα να δείτε κιόλας πως γίνεται. Εκεί στις 3,5, από τις 4 δηλαδή, το βάλω να μειώνει μείγμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε. Καταρχάς είναι πιο σταθερό το ρελαντί, δείτε, είναι βράχος. Ενώ με την άλλη να έκανε χαζομάρες. Είχε πρόβλημα η άλλη σίγουρα. Pin voltage. Λοιπόν, πάω και του λέω, στις 4,000 κόψε 10%. Στις 5.000 κόψε 7%. Στις 6.000 κόψε εκεί 7. Εντάξει, θα το αφήσω έτσι εκεί ψηλά. Πιστεύω σκόφτες ότι δεν χρειάζεται. Για να ξαναδώ. Στις 4 θα σκόψω λίγο. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Ναι, ναι, γαμάει. Και πάλι ήταν στεγνόψηλα, θέλει κι άλλο. Πόπο μάγκες πως τράβηξε. Και επιτέλους είχα βενζίνη, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα βενζίνη. Ίσως να γυρίσω. Πόπο, για να δούμε τώρα. Τώρα μπορώ να το πατάω άφοβα, τόσο καιρό δεν πατούσα, φοβόμουν θα σπάσει. Για να δούμε. Πάλι μετά τις 5 πνίγεται. Αλλά μέχρι τις 5 είναι καλά. Αλλά πρέπει να το πάω περίπου τη βενζίνη όσο είναι στις 4. Πόπο πως τραβάει όσο δίνει. Το τέλειο είναι ότι επειδή έχει το two step δεν χρειάζεται να πειράξω ρελαντί και αυτά και πήρε με τη μία και είναι βράχος. Γιατί είναι στα 9 volt τώρα η αντλία. Λοιπόν, πριν volt εκεί ήμασταν. Τις 5 μετά. 5. Εκεί 86 τέλει όλα. Άρα ουσιαστικά έδωσε 15% περισσότερη βενζίνη. Περίμενα περισσότερο, γιατί σας λέω, όταν είχα βάλει την Boss στο FD, είχε δώσει πάρα πολύ βενζίνη. Ας δοκιμάσουμε έτσι τώρα. Το ρελαντί είναι τέλειο. Λοιπόν, πρώτη, Δευτέρα. Για να δούμε. Πάλι ψηλά, μετά τις 5 γίνεται πολύ πλούσιο. Πρέπει να κόψω από τις 4 μέχρι τις 5. Πω πω, το αμάξι ζωντάνεψε μάγκες και μπορώ να το πατάω. Μπορώ να αρχίσω τα πατήματα, τα φιλικά πια με αυτό το αμάξι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσα. Και θα το ξεκινήσουμε με το S2000 τώρα, στο Τρακατέλι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τώρα κάνω γρήγορο tune, δεν είναι το fine tune το σωστό. Εδώ θέλει ακόμα πιο κάτω. Και εδώ θέλει πιο κάτω. Βασικά 20% με έδωσε, παιδιά. Μπορεί και παραπάνω. Όχι 20, γιατί για να πάω 10, τώρα είμαι 10-10,5 και έχω κόψει ήδη 18%. Πριν σκεφτείτε ότι πήγαινε 14 το μείγμα, άρα ήταν και συν 4%, συν 40 μάλλον. Παιδιά, έχει δώσει όσο είπα. 40% με έχει δώσει. Σκεφτείτε ότι τώρα έχει πάει 10 και κόβω για να έρθει. Τα ίσα ακόμα δεν έρχεται. Το μείγμα έχει πάει κάτω από 10, βασικά 9-8 κάπου εκεί πέρα για να παρπαρίζει και να σβήνει. Πριν ήταν 14. Μιλάμε ότι από 8 στο 14 η αναλογία είναι 4-5-6 στα. Στο 10, αν πούμε, 50-45% έδωσε, παιδιά. Αν κάνω μαθηματικά σωστά, έχει δώσει γύρω στο 5%. Γιατί τώρα κόβω βενζίνη για να μπορέσουμε να ξαναπάμε εκεί που. Στο σωστό. Αν το ήθελα να το πάω 14 που πήγαινε το μείγμα, όταν πατούσα πριν, θα έπρεπε να κόβω 70-80. Δηλαδή να το πάω στο 70 εδώ, στο 65. Άρα
35-40 και κάπου εκεί. Έχει κόψει πολύ. Και αυτό λογικά πρέπει να πάει 80. Ας παίξουμε 80 σε όλα αυτά. Και στις 3 θέλει λίγο. Άντε μέχρι εκεί δουλεύει. Πάμε να δούμε τώρα. Ας γυρίσω εδώ. Για να δούμε. Το βλέπετε το μείγμα, πιστεύω το βλέπετε. Και τις στροφές βλέπετε. Πρώτη, Δευτέρα. Μετά τις 5 πάλι στεγνώνει. Σας λέω, έχω κόψει του πάρα πολύ καύσιμο. Πω 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 και τραβάει σαν τρελό παιδιά. Επιτέλους το αμάξι ζωντάνευσε. Το ρελαντί είναι βράχος. Δείτε το ρελαντί, δεν κάνει βύθισμα καθόλου. Ενώ πριν έκανε βυθίσματα. Δείτε. Σταματάει όπως πρέπει και μένει εκεί. Κραπ και κραπ. Βράχος, βράχος. Είχε θέμα η αντλία. Λοιπόν πάμε κι άλλο. Κόψιμο. Μετά τις 5. Παιδιά, 30% έχω μειώσει. Και θα δείτε ότι πάλι δεν θα πάμε 14, θα είμαστε στο 11, 11 και. Άρα καλέ παγω, 40%. Πάμε άλλο 10% κόβουμε. Και άστο έτσι. Πάμε. Δείτε πόσο πλούσιο είναι εκεί. Παιδιά πάλι τόση ώρα κόβω και συνεχίζει να είναι 10 στα ψηλά. Ο sensor ράζω μένα δεν δείχνει κάτω από 10, ενώ ο AM δείχνει μέχρι 8. Παιδιά, παίζει να είναι στα ψηλά 8. Άρα φανταστείτε πόσο έχω κόψει εδώ. Δείτε εδώ πόσο κόβω και συνεχίζει να. Πόσο έχει δώσει περισσότερο. Έχω κόψει 30%. Εδώ πρέπει να πάω 40 πια φτάσαμε. Καλά, σου είπα, 50% περισσότερη βενζίνη έδωσε. 50% περισσότερη βενζίνη, παιδιά. Απίστευτο. Με μια αντλία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εδώ τώρα που κόβω, αν κάποια στιγμή ανεβάσω ένα μπαρ, δύο δεν πάει το αμάξι, αλλά έστω και να πήγαινε δύο μπαρ, να βάλω ας πούμε διπλάσιο αέρα, έχω βενζίνη άπειρη. Με μια αντλία μόνο. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπου το αμάξι πηγαίνει, παιδιά, το καταλαβαίνω ότι δουλεύει σωστά. Καταρχάς το μείγμα είναι σωστό. Ενώ πριν με την άλλη αντλία μου έκανε. Κάθε φορά διαφορετικό ήταν. Για να δούμε. Όπα, τώρα στέγνωσε εκεί. Στέγνωσε στις 4 με 5, άρα 5 το παραπήγα. 5 το παραπήγα. Λίγο στις 5 να δώσω. Καταλάβατε χοντρικά τώρα πώς ρυθμίζουμε, αλλά δεν ρυθμίζω τώρα αναλυτικά στον πίνακα μέσα. Τώρα κάνω διόρθωση χοντρική. Τον πίνακα τον πειράζω, τον πίνακα τον είχα στρίσει από πριν. Στις 5 εδώ πρέπει να δώσω λίγο. Παραέκοψα. Ας πούμε 69. Ψηλά να δούμε τι κάνει τώρα. Για να δούμε. Ωραία, μετά τις 6 στεγνώνει πάλι. Αλλά δηλαδή τώρα θέλει να του δώσω. Για να δούμε. Πάντως πάει το. Στεγνώνει. 11.30 πήγε, αλλά ας πούμε ότι στεγνώνει λίγο. Θα το παίξω για αρχή 11 που είναι το safe για το turbo. Εδώ δηλαδή να το παίξω ένα 65% και εδώ 65 και εδώ. Παιδιά, το ρελαντί είναι βελούδο, το καταλαβαίνω από εκεί ότι κάτι έγινε στο αμάξι. Εδώ στεγνώνει, άρα να το πω και αυτό 65. Πιστεύω εδώ είμαστε μάγκες. Παιδιά, το αμάξι πατινάρι, πατινάρι λέω, σπινιάρι παντού. Μετά τις 6 εκεί 7-8 είναι στεγνό, άρα πρέπει να δώσω λίγο εκεί. Για να δούμε. Όπα, πεζούλι είχε ρε, το είδα. Για να δούμε. 7-8. 7-8, εδώ ψηλά το κόψα πολύ. Έχουμε βενζίνη, να το δώσω και 72. Και εδώ 75. Πιστεύω είμαστε ok. Πάμε να δούμε τώρα. Όπου τα μάξι πάει τον κόλο του, μάκης. Τα μάξι πάει τον κόλο του. Σπινιάρι παντού. Τέλειο, τέλειο. Μέχρι τις 6 είναι τέλειο για να δούμε κόφτη. 12.30 τον κόφτη. Θέλω λίγο ψηλά. Εκεί 7-8 θέλω λίγο ακόμα. Θέλω λίγο ακόμα.
10.30 στον κόφτη. Άρα εδώ στις... εδώ θέλω ας παίξουμε έτσι. Την πίεση δεν είδα, τη max πίεση. Για να δούμε. Ας βάλω εδώ τώρα, βλέπουμε τα νούμερα και να δούμε max πίεση 0. Ανέβασε πίεση, μάγκες. Επειδή έγινε πλούσιο, ανέβασε 0,7. Το αμάξι δεν ανέβαζε 0,7. 0,45, σας το έχω δείξει πόσα πατήματα. Γι' αυτό νιώθω ότι πήγαινε τον κόλο του. Λοιπόν, μηδενίζουμε το max και θα δούμε τώρα τη max πίεση που θα φτάσει. Και για να το δούμε ακριβώς, πάμε εδώ στο 2 channel και του θέλω injector duty και boost. Ακριβώς. Θέλω να βλέπω πίεση και βενζίνη. Το βλέπετε εδώ. Θα το δούμε και σε γράφημα. Να δούμε πόσο πήγε η πίεση και η βενζίνη. 100%. Στο 1 εδώ είναι 1 bar, 1,5 bar. Και στο 1 εδώ είναι το 100% του τον back. Θα το δούμε σε maximum σε λίγο. Πω, παιδιά, το αμάξι έχει γίνει. Έχει γίνει. Πόρωση έχει γίνει. Πόρωση. Πω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Τέλεια. Σε 7.000 ήταν 11,7 που είναι τέλειο. Εντάξει, θα δώσω λίγο ακόμα 7-8 εκεί. Για να είναι 10, να είναι safe προς το παρόν, αν και έχω αέρα να παίξω. Την πίεση να δούμε. Βασικά, ναι, ας δούμε εδώ την πίεση. Λίγο σταματήσω. Να δω την πίεση. Να δω την πίεση. Πόσο πήγε. Τώρα είναι χαμηλή. Πάμε. 0,42 πάλι. Γιατί δεν ανέβασε. Η βενζίνη 72% έχει δώσει. Από αυτό μπορεί να δώσει. Άρα βενζίνη έχουμε για το Θεό. Αλλά γιατί δεν είδα το boost να ανεβαίνει. Πάμε να δούμε λίγο το boost τι γίνεται τώρα. Βενζίνη δεν έχουμε θέμα. Πάμε ένα channel και θέλω μόνο boost να βλέπω ξεκάθαρα. Πάμε. Καλά, το boost δεν με πειράζει. Γιατί θα το ρυθμίσω με boost controller. Δεν πατάει πουθενά, μάγκες. Ο κόφτης μπήκε 7,5. Είδα, παιδιά, ξέχασα ότι 7 είναι ο κόφτης, παρόλο που έχει 8 εκεί και εγώ πήγαινα για 8 και λέω τι έγινε, λέω, γιατί μπήκε ο κόφτης. Το γυρίσουμε 8. Θέλω να δει τι εύκολο που είναι. Παιδιά, το αμάξι ξεκόλιασε. Το αμάξι 0,43, βλέπετε, δεν έχω πίεση. Εντάξει, θα το ρυθμίσω αυτό, κάπου χάνω πίσω μπροστά, θα το ρυθμίσω με ένα boost controller. Αλλά φανταστείτε, δουλεύουμε με χαμηλότερα τη μαμά. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Το θέμα είναι. Τι θέλω να δω. Α, να βάλουμε τον κόφτη. Λοιπόν, setting. 7,5 είναι ο κόφτης. 7,600 το βάλω. Να έχουμε αέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, το αμάξι είναι, παιδιά, άψογο. Άψογο. Πατήσουμε το S. Πάμε, πατήσουμε το S. Και τι, θα πατήσουμε το S, είδατε με την πίεση. 0,43. Αλλά ακούω στοιχήματα. Ακούω στοιχήματα. Ποιο δεν θα περάσει. Πάω να πατήσω τώρα. Πάω από την Τρακατέλη. Πάμε να γελάσουμε. Κάτσε να γυρίσω. Πω, τα max, παιδιά. Ειδικά 4-5 που βγάζει τη maximum ροπή. Δεν πατάει πουθενά. Τα next τα χρειαστήκαν. Και τι είμαστε, μαμά, πίεση πιο κάτω από τη μαμά. 0,5 είναι η μαμά και δουλεύω 0,43. Αν το ανεβάσω στη μαμά ή πιο πάνω. Πω. Ζωντάνεψε τα max. Πω. Στις 7 πάλι λίγο στέγνωσε. Θα το δώσω κι άλλο γκάζι. Για να δούμε, ανέβασε τίποτα πίεση. Πάμε, 0,43. Παραπάνω δεν πάει. Δείτε, πριν πόση ώρα ξεκίνησα τα πατήματα και τι έκανα. 4 πατήματα, 5-6, πόσα έχω κάνει πάνω κάτω. Τον δείκτη, δείτε, έπεσε από εκεί πάνω που ήταν, έπεσε στη γραμμή. Πω, το άτιμο, okay. Αλλά τουλάχιστον να πηγαίνει έτσι, πηγαίνει χαλάλι του. Πω, ήμουν που μου κολλημένο στο αμάξι, το ρωτεύτηκα. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω, το ρωτεύτηκα. Ήμουν τώρα που δουλεύει και άψογα. Καταρχάς τώρα δουλεύει σωστά ο wideband. Βλέπω να μου δίνει τα σωστά νούμερα που περιμένω. Διορθώνω μείγμα και μου δουλεύει σωστά. Δηλαδή κόβω βενζίνη, πέφτει, στεγνώνει. Βάζω βενζίνη, ανεβαίνει. Πριν με την άλλη αντλία δεν ήταν σταθερή. Έκοβα βενζίνη, μπορεί να έκοβε, μπορεί να έδινε. Έκανε ό,τι ήθελε. Είχε κάποιο θέμα η αντλία. Τέλεια. Τι έγινε, κλείσαν όλοι και σκοτάδια βλέπω. Γκάζανε εκεί μέσα. Τι έγινε, παιδιά. Τα μεγάλα φώτα μου δουλεύουν, για να δω. Και πώς βασικά δουλεύουν τα μεγάλα εδώ, ούτε ξέρω. Δεν ξέρω πώς μεγάλα τα μεγάλα. Ποιο... Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλή φάση. Α, εδώ έτσι. Να. Μεγάλα, δουλεύουν και τα μεγάλα, εντάξει. Πάμε να τον προκαλέσω τώρα, γελάσουμε. Πάμε.
Μπαρέ. Έκοψα 35 με 40% καύσιμο. Αλλά όχι στο ρελαντί. Στο ρελαντί δεν χρειάζεται, γιατί η Αγγλία παίρνει 9 βολτ και 12 βολτ. Έχει σύστημα αυτό. Yeah. Οπότε στο ρελαντί μέχρι τις 1000 στροφές είναι ok, γιατί δουλεύει 9 βολτ μόνο η Αγγλία. Καταλαβαίνεις. Καλύτερα έγινε. Γαμάει, όχι καλύτερα έγινε. Τρακατέλη! Πού πήγε? Ναι, ρε. Είναι πολύ περιοριστικό, τι περίμενε. Ναι. Το LED γαμάει πίσω, αλλά δεν κάνει για stop, μάγκες. Πρέπει να βρω κάποιον να έχει double τέτοιο. Πού πήγε ο άλλος? Ναι, ρε φίλε. Δουλεύει, έκοψα 35% βενζίνη τώρα. Εκεί που δεν είχα βενζίνη 14 πήγαινε. Έκοψε. Valbro Original, βέβαια, 220 ευρώ. Στην Αντρία δεν παίζουμε. 120 ή 520. 520 λίτρα έβαλα. Η πιο μεγάλη τόσο κάνει, 220 ευρώ κάνει. Όχι πατακόρνα, κατέβες παράθυρο. Όπως είσαι, βγάλ το S. Από πάνω θα σε περάσω. Με 0,42 δεν αναβάζει πίεση, αλλά το αμάξι επιτέλους πηγαίνει. Έχω μείγμα 18, όπως πρέπει. 14 πήγαινε και δεν πατούσα τόσο καιρό. Πάμε. Ετοιμάσου. Choose your weapon και πάμε. Θα με περάσει με το αμάξι μου, ρε ξεφτύλα. Με το αμάξι μου, δεν τρέπεσαι. Με το αμάξι μου. Ό,τι θες. Τι είναι αυτή η τετράφη, είναι παραλληλόγραμμη. Άντε, καινούργια μπαταρία. Είδες, πάλι πλήρωσα για πάρτι σου. Για πάρτι σου πλήρωσα, για πάρτι σου. Εγώ δεν είδα καμία χρηματική σημαντική. Δεν λέω εσένα, για το ευσύ μιλά. Πλήρωσα για πάρτι σου, για να βάλω αντλία. Ούτε ήξερα ότι έχει δύο όπιστε το ISO 2000. Φαντάζομαι ότι δεν ήξερα να κάνω ότι έχει δύο όπιστε το ISO 2000. Τώρα που λαμπάκι. Θα περνάω. Αχ, καλό, καλό. Τώρα που θα είμαι από προτάσεις να το δεις. Πετυχημένο, καλό. Είναι η μόνη σου ευκαιρία να περάσει. Τώρα που δουλεύω με 43 και δεν ανεβάζει πίεση. Μόλις βάλω τον boost και πάω έστω τη μαμά 05, δεν έχει ελπίδα. 05 μόνο, χωρίς να ρίξει. Για αρχή θα πάω 05 εδώ. Να δω πώς πηγαίνει η μαμά. Χωράς, πρέπει να πάρω δικό μου. Θα φύγει, αυτό θα φύγει. Μπουζιώνα, φύγε ρε! Να φύγουμε κι εμείς. Τώρα. Εντάξει, κάτσε να πάρουμε συνοδηγούς. Αυτά ρε πόντι, και βγάζει τα βάρη από μέσα. Εννοείται. Το Xbox. Μου το έχω για το μικρό μου, Και κατεβάζει το Xbox, πόσο ζήγει, 5 κιλά. Εκεί έφτασε. Εκεί έφτασε, να κατεβάζει 5 κιλά, φοβάσαι το FC. Με χαμηλότερη από τη μαμά πίεση το φοβάσαι. Με 0,43, ντροπή σου! Ντροπή στο όχι σε βίντεο για μην λες πως ανεβάζει. Για να μην με κολλάς πολύ, μόλις τελειώσω με το CV το δικό μου, στο 0,5 θα το βάλω και τρέξουμε. Εντάξει. Εγώ θα είμαι ήδη ένα. Όποιος προλάβει είναι φίλε, όποιος προλάβει ανεβάσει. Όποιος προλάβει ανεβάσει πρέπει να σπάσει. Μπα! Φίλε, επιτέλους το αμάξι πηγαίνει. Με το 13,5 που έκανε μετά τις 5, τόσο καιρό που δεν πατούσα, αλλά καμιά φορά ξέρω στην κάβλα πατούσα. 13,5 δεν το νιώθω να έχει δυνάμει ψηλά. Και έλεγα ρε φίλε, το αμάξι δεν. Είναι η πίεση. Και τώρα ακόμα και 0,43 και σπινιάρει η τρίτη. Ναι, ρε, προγράμματα τόση ώρα, πήγα πάρω κάτι φορέ. Το μείγμα έκοψα, το δει στο βίντεο. Καριόλι! Τι μαλάκα είναι. Εσεί που έχετε δει το βίντεο, ξέρετε τι έκανα. Οκ, okay. Ξέρετε τι έκανα. Πόσα κιλά είσαι? Πόσα κιλά είσαι? Εγώ 60. 65. Εσύ πόσα είσαι? Εγώ 40. Σούζι, έφαγε. Σούζι, έφαγε και άστη συζήτηση. Άσε, σου λέω πελαγία μου πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Όντως. Θα σε συγγύσει που είσαι λάβα. Είναι κανονική μεσανάφη. Απλά δεν φύγει Χριστό. Α, τώρα ανάβει. Α, εκείνη, ναι. Τι ήθελα να σε πω. Πάμε. Α, δεν θα έρχονται εδώ να με σένα έτσι κι αλλιώς. Δεν σε πιστεύετε, πιάσε δεν να παίρνει παραμάζω μια λάμπα, λέει. Ναι, αλλά τη βάλαμε σωστά τώρα, ίσια, πριν να στραβεί. Έχει οδηγήσει το χάρο που έχει φτιάξει. Με τα πίσω την δεν είναι ακόμα για οδήγηση. Πάμε. Πάμε. Πάμε, παιδιά, θα δείτε βιντεάρα. Πάμε. Πάμε! Εδώ έχει. Ούτε θυμάμαι. Περίμενε. Έτοιμο! Ένα, δύο, τρία. Τι θα πάμε, πρώτη Δευτέρα, τι? Πάμε μια πρώτη. Ναι. Να έχω το πλεονέκτημα εκεί που σε κάνω. Α, έχω και κόρνα, δουλεύει τώρα. Μια φορά δουλεύει, μια φορά δεν δουλεύει. Από τα αριστερά σε θέλω. Από τα αριστερά σε θέλω. Εκεί. Ναι. Το γούρι μου. Θα βάλω να δούμε και την πίεση για να μην λες να τραβάει εδώ στο live το οργανάκι. Monitor, boost, εντάξει. Εντάξει. Θα τη δούμε στο τέλος του πατήματος, μάγκες. Και τι, ακόμα το μείγμα δεν το έχω φτιάξει. Το πρόχειρο το έκανα. Για να πάρω τη μάξιμου δύναμη πρέπει να το πάω 11 ακόμα κάτι, όχι 10 μισό που είναι τώρα, αλλά δεν πειράζει. Τραβάει ήδη.
Έλα, έλα, καλό δρόμο εδώ, πάμε πρώτη. Εδώ πάμε μια πρώτη. Μια πρώτη εδώ, έχει καλό δρόμο, λέω. Πρώτη. Ναι. Δείξε εδώ. Max PSI 054. Τώρα ανέβασε ό,τι θέλει κάτι. Κάτι μηδενίσω. Για να ξαναδούμε τη Max. Πάμε Δευτέρες τώρα. Πρώτη χάσαμε. Έχασε και ταχύτητα βέβαια, αλλά δεν τον μάζευα. Δεν τον μάζευα. Κλείσει παράθυρο. Τρακατέλης και Honda δεν περιμιούνται. Πάμε Δευτέρα εδώ από τα 60. Πάμε Δευτέρα 60. Γελάει το μόνο. Δεν θα ανεβάσω πίεση στην Ριβουρή, θα κλαις. Δεν θα ανεβάσω πίεση, θα κλαις. Δεν θα προλάβεις, θα έχω βγάλει τάγο. Πάμε. Αριστερά. Θα κάνω και γαζόφρενο, κάνω γαζόφρενο. Κράτα βίντεο, τραβάει. Περίμενε, πάμε κοντά. Εντάξει, καλούτσικα, με κόφτε 7-300 είμαι, δεν είμαι full. Δεν περνάς 2.000 έτσι εύκολα φιλαράκι. Φίλε, εντάξει. Και τι, θα δεις το μείγμα φαίνεται με 10... Δεν πίεσαι, δεν τρέχω ρε μαλάκα. Ακούς, δεν πίεσαι. Με 1.300 κυβικά είμαι ρε μαλάκα. Τι θέλω να πω, το μείγμα είναι 12, τώρα το έκανα πολύ πλούσιο. Άμα είστε γνώσεις θα πάρει και άλλο το αμάξι. Σου λέω λίγο ακόμα θέλω. Υπερβολικός. Μην σε πω από το πρώτο τώρα και πάλι. Τώρα μην με βάλεις να στεγνώσω τώρα εδώ λίγο στα γρήγορα για να. Άλαμε στο φως το ωραίο του μπουρδελιάρικο, σε βλέπω έτσι. Να στεγνώσω, προλαβαίνω. Μέχρι να πάμε εκεί. Πάμε, έλα. Κράτα δώρα. Κράτα. Όχι, Δευτέρες. Δευτέρες για να προλάβω. Λοιπόν, μάγκες στα γρήγορα μέχρι να φύγουμε. Τώρα προλάβω, περίμενε. Setting. Πιν voltage. 6 στέγνωμα. 60. Πω από κόκκινο, ρε, πού πας. Λίγο στέγνωμα εκεί στις 7. Και λίγο στέγνωμα εδώ στις 5. Ό,τι πάρουμε, μάγκες. Και στις 4 λίγο. Ό,τι πάρουμε. Εδώ στις 6 νομίζω μπορεί λίγο ακόμα να το κάνουμε. 12 έβλεπα εκεί. 58. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Και το πρωτοκόλλο θα κρατήσω και το boost για να το δούμε καλά. Το boost πόσο θα πάει. Monitor. Ένα channel boost.
τώρα. Θα δούμε και διαφορά που θα κάνει το λίγο στέγνωμα. Γιατί το στέγνωσα τώρα 3%, όχι πολύ. Πού είναι, τι κάνετε, τι μαζί εκεί πίσω. Δεν έρχεται. Άντε ρε. Δεν έρχεται, δείτε το αρχίδι. Τι κάνεις ρε μαρακοτεύεις. Δευτέρα θα πάμε. Επίσης πέφτει τα ψηλά. Είδες τι κάνει το στέγνωμα. Too soon, Junior. Είδες από 12 στο 11 είδες τι κάνει. Από 12 στο 11. Φαντάσου το 11.30 τι θα κάνει. Φαντάσου το κάνω τούρμπο αυτό σε ένα βράδυ τι θα κάνει. Φαντάσου να βάλω κομπρεσέρ τούρμπο. Φαντάσου να βάλω τη 45 που έχω σπίτι. Ωραία, γουστάρω. Ωραία, καλό. Ωραία, καλό. Καλώς. Με πέρασε με τα αμάξι μου, έχει δράσο. Με το αμάξι μου με πέρασε. Μαλάκα, ωραία. Το αμάξι. Το, άμα το οδηγήσει, θα γουστάρει πάρα πολύ, φίλο. Γουστάρω με αυτό που οδηγάω τώρα. Εντάξει. Μόνο ήταν μια. Ανέβασα 0,53 ολόκληρη στη μέση. ψηλά. κάνει ένα πίξ στις 4-5.000 και μετά πέφτει. Το αμάξι είναι γκάβλα, μάγκες. Οπα. Βενζίνη δεν έχω. Έκανε κόψιμο τη βενζίνη. Βασικά δεν έχω βενζίνη, κάτι παίχτηκε. Πρέπει να βγει κάποιο σωληνάκι πίσω τη βενζίνη μέσα στην Αντλία. Σίγουρα κάτι τέτοιο έγινε. Κάτι παίχτηκε. Πατάω και δεν έχω βενζίνη. Βλαμμένε πίσω ντόνατ. Δεν το γράψα. Πρέπει να έρθει το σωληνάκι της Αντλίας τώρα. Δεν έχω βενζίνη ξαφνικά. Από μέσα που βάλαμε Αντλία μέσα με το σωληνάκι της, πρέπει να το ήταν ζωρισμένο με το πέταξε. Καταλαβες, έχω στο ρελαδίκι μόλις παπάτησε τώρα πάει 15. Ναι, ναι. Α, και αύριο κάτω, θα αφήσω. Καλό, καλό. 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 Μήπως έκαψε κανένα τέτοιο πάλι. Τράκα. Το φύσμα το έκανε πίσω. Αυτό δεν έχω δει. Δεν έχει βενζίνη, κάτι γίνει πίσω. Δούλευε, όχι, δούλευε φουλ όλα κανονικά και τώρα στο γυρισμό ξαφνικά στέγρωσε. Κάτι παίχτηκε, μήπως έκαψε κάποιο βίσμα. Την κόντρα. Ναι, μετά τις κόντρες. Τελειώσαμε τις κόντρες και μετά. Μόνο ήταν, ρε. Μόνο ήταν. Θα το δείτε το βράδυ σε επεισόδιο, δεν λέμε τίποτα. να δούμε πως γιατί στο FD και στο δικό του, από το ρεύμα που τράβηξε, έκαψε το πλαστικό το βίσμα. Μήπως έκανε και σε μένα το ίδιο. Δύο λεπτά να το δω μόνο. Δεν το πειράξουμε τώρα, το αφήσω εδώ το αμάξι. Ποιο βαγ. Θα κάνουμε μακαρόνια με... θα προλάβουμε να πάρουμε τι ώρα είναι. Θα προλάβουμε να πάρουμε γαριδούλες. Ναι, φεύγουμε τώρα. Έτοιμοι είμαστε. Φεύγω. Έλα, το χαιρετάω και φεύγω. Ναι. Τρακατέλη, φεύγω. Βγάλεις λίγο το μικρό, δεν μπορεί, θα βγάλω το S. Εντάξει. Χαιρετάω, χάρηκα πολύ για το... Να είσαι καλά, να ξέρεις πως πάνε τα μάξια σου. Έχω τίποτα, έμεινε τίποτα. Βάλω ένα τσάι, μισό. Έμεινε τίποτα. Πρέπει να παραδεχθείς όμως κάτι. Ακούς. Από το 12, γιατί στα γρήγορα το έκανα και το έκανα πλούσιο. Είδες διαφορά που έκανες στο πάτημα το άλλο. 12 και 21 τέτοιο 01 πάνω. Πάρα να είσαι. Όχι, ρε, θα δεις το βίντεο. Θα δει. Φέρε λίγο. Θα δεις το βίντεο ακριβώς τι έγινε, γιατί τα εξηγώ όλα. Μετράω και πόσο ανεβάζει κάθε φορά και τα δείχνω όλα. Δεν ανέβασα εγώ πίεση, δεν μπορώ να ανεβάζω, δεν έχω boost controller. Μόνο του κάνει ό,τι θέλει. Με το μαμά είναι. Εντάξει. Το είδε το βίντεο τώρα και λέει: εγώ θα κλείσω το κανάλι. Και μου λέει 1300 και όπα, όπα, άκου. Έχει ζήκιο. Αν έχανα από 2000 θα το έκλεινα.
Αλλά η διαφορά είναι ότι έχασα από το δικό μου αμάξι. Οπότε πάλι το κανάλι με στο κανάλι. Η διαφορά είναι ότι το οδηγάω εγώ. Γι' αυτό. Αυτός το μόνο που ξέρει να κάνει να περνάει κόσμο και να ρίχνει κορονάκια. Τον έχουν φωνάξει στο Δήμο τώρα εδώ για να γκρεμίσει την περιοχή. Αδερφέ, πάρ το τάγκ, λέει, και να τα ρίξω όλα. Πες το να λίγο τσαπατήσουμε με το ταφτάφ. Όπα, όπα, ε! Να πατήσουμε το ταφτάφ θέλει, λέει. Ποιος? Να το τώρα. Μαλάκα 2860 είναι εδώ, δουλεύει. Ποιο είναι 2860, 2876. Μη με ρίχνεις, μη με ρίχνεις. Συγγνώμη. Κάτσε ρε, εδώ πέρασες 4,2 λίτρα. Έμαθα ότι κυκλοφορεί. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Είδες, δεν λέμε μαλακίες. Ήρθε να τρέξει με το καγγέλι. Στεροφωνικά, δεν την παλεύει. Επιτέλους. Το αμάξι, πόσο καιρό έχω από εδώ μέσα. Πόσο καιρό έχω. Τώρα, περίμενε. Δεν γάμω, το ξέχω στα μάξι μου, δεν θυμάμαι πώς μετά. Είχα ξεχάσει πόσο γαμάτο είναι το αμαξάκι μου αυτό. Αλήθεια σας λέω, ξεχάσει πόσο ωραίο είναι το καρτάκι. Τι άλλο θέλετε ρε, έχετε δει τα πάντα. Είδατε πάλι αντλίες, πράγματα, θεωρίες για τα καύσιμα. Στην πράξη λίγο χοντρά, όχι, δεν ήταν προγραμματισμός αυτό, ήταν διόρθωση. Εντάξει, προγραμματισμός είναι, αλλά όχι όπως θα σας το δείξω στα επόμενα επεισόδια. Ήταν στα χοντρικά να διορθώσουμε το μείγμα. Αλλά είδατε live πως γίνεται και διαφορά που κάνει μόνο και μόνο το μείγμα από 12 στο 11. Πόση διαφορά κάνει μόνο τόσο. Αν το πάτε κάμιση θα έπαιρνα κι άλλο, θα τον έφτανα. Απλά δεν είχαμε χρόνο τώρα. Άρε το S. Ωρε το θηρίο το είχα ξεχάσει. Πόσο έχω το δική σου κανένα δίμηνο. Άρε τρακατέλι, μην παίρνουν τα μάξι μου. Καληνύχτα, ρε γκαράζ μόνο.